Παιδιά, βρισκόμαστε στο Πυλί. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Στυλιάτη, ο οποίος θα μας μιλήσει, θα μας πει δύο λόγια για το τι σημαίνει να υπάρχει ένα παραδοσιακό σπίτι σε κάποιο χωριό, γενικά στην Κο. Ναι. Εδώ και κάποια χρόνια, που δεν θυμάμαι ακριβώς, 4-5, υπάρχει ένα παραδοσιακό σπίτι στο Πυλί, στην πλατεία του Πυλιού, ίσως στο κεντρικότερο σημείο, θα λέγαμε, του χωριού, που στην ουσία εκφράζει τη μνήμη ενός παρελθόντος για να έχουμε τη δυνατότητα να βαδίσουμε στο μέλλον. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ένα χθεσινό πράγμα, όπως είναι ένα παραδοσιακό σπίτι ή μάλλον η αναβίωση ενός παραδοσιακού τρόπου κατοικίας τότε, να είναι ένα σκαλοπάτι για αύριο. Δηλαδή να έχουμε τη μνήμη του χτες για να μπορούμε να περπατάμε στο αύριο. Όπως θα δείτε, το παραδοσιακό σπίτι και κάθε παλιό σπίτι ήταν πάντα χτισμένο σε ανθρώπινα μέτρα. Δηλαδή δεν είχε τεράστιους χώρους, δεν είχε μεγάλους όγκους, που κάτω από οικονομικές συνθήκες ίσως να ήταν μικρό, αλλά βασικά πιστεύω ότι ήταν στα μέτρα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος ζούσε εκεί. Τώρα τα μέτρα έχουν αλλάξει. Αν δούμε τα σημερινά σπίτια, εξυπηρετούν περισσότερους ανθρώπους, εξυπηρετούν μια τελείως διαφορετική ζωή, η οποία λιγάκι ίσως να απομακρύνεται από αυτό τον όρο που λέμε ανθρώπινο μέτρο, δηλαδή κάτι που είναι κοντά στον άνθρωπο, κάτι που ζούμε εμείς. Έτσι, η ύπαρξη ίσως ενός παραδοσιακού σπιτιού μερικές φορές ίσως να μας συγκρατεί και να μας σώνει και από την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε, τι εννοώ με την ανθρώπινη ματαιοδοξία, ότι τώρα στην εποχή μας φτιάχνουμε σπίτια όχι απλά έξω από το μέτρο το ανθρώπινο, αλλά έξω και από τον αριθμό των ανθρώπων που θα ζήσουν μέσα. Δηλαδή, ίσως ένα σπίτι που θα μπορούσε να καλύψει 15-20 άτομα για να χρησιμοποιηθεί από 3 ή 4. Αυτό είναι ματαιοδοξία. Τότε δεν είχαν αυτή την ευχαίρεια, αν θέλεις. Παραμέναν στα μέτρα τους, ήταν ανθρώπινοι. Ακόμα και τα πλούσια τότε σπίτια δεν ξέφευγαν ούτε από αυτό το μέτρο. Είχαν μια δύναμη, είχαν ένα πλούτο, αλλά ποτέ δεν ξέφευγαν από αυτό το μέτρο. Δηλαδή το να ζούμε άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο. Και όχι να ζούμε μυρμήγκια μέσα σε ένα χώρο, όπως είναι οι σύγχρονες πολυκατοικίες ή κάτι παράξενα και μεγαλόσχημα σπίτια που λίγο πολύ είναι. Υπερβολή. Ναι, ακριβώς ξεφεύγουν. Οι τουρίστες το επισκέπτουν το παραδοσιακό σπίτι? Ναι. Οι εντυπώσεις τους ποιες είναι? Κοίτα, σχεδόν καθημερινά είμαι στην πλατεία, άρα έχω μια άποψη και μια γνώση. Πραγματικά το επισκέπτονται, εκστασιάζονται. Ίσως γιατί δεν περίμεναν ότι θα υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα, χαριτωμένα, που για τους ανθρώπους τότε δεν ήταν ούτε χαριτωμένα ούτε όμορφα. Ήταν απλά η δουλειά τους και η καθημερινή τους ζωή. Εκεί κοιμόντουσαν. Εκεί, μπράβο. Αυτό τους εκστασιάζει λιγάκι, έχοντας αυτοί ξεπεράσει πολύ πριν από εμάς αυτό το ανθρώπινο μέτρο, ζώντας, θα έλεγα, σε ρυθμούς άγριους και εκείνοι. Παρόλο που όμως, από ό,τι νομίζω, έχουν σεβαστεί περισσότερο την παράδοση από ό,τι την έχουμε σεβαστεί εμείς οι νεοέλληνες. Πάντως ο κόσμος είναι αρκετός που έρχεται και το βλέπει, και μ' αρέσει που έρχεται και το βλέπει αυτό. Είναι περισσότερο κόσμος αυτό το πράγμα παρά αυτό που βλέπουμε γύρω μας τώρα. Τα παιδιά πλησιάζουν το παραδοσιακό σπίτι, τους αγγίζει? Κοίτα να δεις, το πλησιάζουν. Θα έλεγα ότι το κοιτάνε με την ίδια σχεδόν παραξενιά που το κοιτάνε και οι τουρίστες. Και τα σημερινά παιδιά έχουν ξεφύγει από τα τότε παιδιά. Αλλά επειδή τα παιδιά έχουν μια ειλικρίνεια, τρομακτική ειλικρίνεια θα έλεγα, μπορούν και αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τους αρέσει μόνο και μόνο γιατί είναι πιο κοντά τους. Αισθηκτοδός είναι πιο κοντά τους. Άσχετα αν ζουν σήμερα και αυτοί και αυτά σε διαφορετικές συνθήκες από ότι... θυμάμαι ότι προσπαθώντας να γυρίσουμε κάποια κομμάτια για κάποια επεισόδια που δεν ολοκληρώθηκαν τελικά, ελπίζω ότι κάπου θα τα ολοκληρώσουμε με τη δημοτική τηλεόραση, είχαν έρθει καμιά δεκαπενταριά πιτσιρίκια για να γυρίσουμε μερικά πραγματάκια στο παραδοσιακό σπίτι, στο Πυλί. Έβαλαν και παραδοσιακές στολές για να γυρίσουμε ένα πράγμα εποχής, ας το πούμε έτσι. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ εύκολη δουλειά, γιατί τα παιδιά προσαρμόστηκαν τόσο στα ρούχα που φοράγαν, τόσο και σε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, γιατί όπως είπα ήταν στα μέτρα τους.
ήταν ένα, τα παιδιά είναι πιο ειλικρινείς άνθρωποι από τους μεγάλους. Δεν έχουν προλάβει να λιώσουν, αν θέλεις. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Και πολύ εύκολο για τα παιδιά. Έρχονται, το βλέπουν. Το βλέπουν και τους αρέσει.